από αυτό πάλι, μια που το αναφέραμε, ότι στην πραγματικότητα δύναμη και δυναμία με μια άλλη έννοια και ορολογία μπορούμε να πούμε, φίλοι μου, ότι λέγεται τάξη και αταξία. Βλέπετε, η δύναμη μόνο μπορεί να φέρει τάξη. Και τι σημαίνει τάξη και αταξία? Όλα τα πάντα διασπούνται και είναι στο σύμπαν μας όλα, θα λέγαμε, σε στυλ χαοτικής κατάστασης. Γι' αυτό είναι αρχή είναι ο λόγος. Γιατί ο λόγος δημιουργεί την αρχή. Και η αρχή σημαίνει ότι άρχει κάτι. Δηλαδή είναι κάτω από μια αρχή, κάτω από μια τάξη. Η συνείδηση παίρνει την κοσμική σκόνη και την διαμορφώνει έτσι. Άρα λοιπόν οτιδήποτε θέλει τάξη και βρίσκεται σε τάξη είναι, θα λέγαμε, του Θεού, της συνειδητότητας, της γνώσης. Οτιδήποτε δεν είναι της γνώσης, αυτό μετά δημιουργεί αταξία. Κατάλαβες. Αυτό είναι, και τώρα πάμε σε μια άλλη κατάσταση, να καταλάβουμε τι σημαίνει ύλη και αντιύλη. Η ύλη βρίσκεται, και εμείς τη λέμε ύλη 3D, επειδή αυτό βρίσκεται σε τάξη κάτω από τη συνείδησή μας. Αν εμείς δεν είχαμε τη συνείδησή μας να διαμορφώνει την ύλη, φίλοι μου, θα γινόταν ένα χάος εδώ πέρα. Η αντιύλη το αντίθετο. Είναι το χάος, έτσι, που δεν μπορούμε εμείς να βάλουμε σε τάξη. Άρα καταλαβαίνετε, για να γίνουμε κύριοι της αταξίας, πρέπει εμείς να έχουμε τη δύναμη να την περιέχουμε κάπου. Και αυτό είναι η συνείδησή μας. Βλέπετε, τα πάντα είναι ηλεκτρόνια, πρωτόνια, μοζόνια, νετρόνια και όλα αυτά τα υποσωματίδια, έτσι. Αλλά πιο βαθιά είναι δονήσεις, είναι συχνότητες, είναι κύματα. Όταν εμείς ξέρουμε ότι μέσα μας τα ηλεκτρόνια φεύγουν και έρχονται από την άβρα μας και συνεχώς αλλάζουμε, αλλά εμείς μένουμε ήδη, θα λέγαμε, στη συνείδησή μας σωματικά. Αυτό γιατί γίνεται? Γιατί κάθε σωματίδιο που έρχεται μέσα στην άβρα μας αυτόματα μπαίνει κάτω από τους νόμους της συνείδησής μας που δημιουργεί το σώμα μας. Έτσι γίνεται αυτό ακριβώς το πράγμα. Είτε λέγεται στη Γη, είτε λέγεται στον ήλιο, είτε στον γαλαξία, είτε στα πάντα. Κάθε σωματίδιο λοιπόν, επειδή έχουμε την ικανότητα εμείς να το παρατηρούμε, δηλαδή η συνείδησή μας να το πιάνει και με το που έρχεται στην άβρα μας, τα λέγαμε, αυτόματα μπαίνει σε όλους τους νόμους που περιέχεται και δημιουργούμε το σώμα μας. Άρα καταλάβετε ότι αυτή η κόλλα που συνδέει τα πάντα δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο Θεός. Αυτή η συνειδητότητα που εμπεριέχει όλο το σύμπαν και έχει φτιάξει τα πράγματα και από έξω είναι το χαός, είναι ο Θεός. Όταν λέμε λοιπόν Θεός, είναι η συνειδητότητα, είναι η τάξη, είναι η συνείδηση, είναι η θέληση εκείνη που συλλαμβάνει το χάος και το κάνει τάξη. Έτσι λοιπόν καταλάβατε ότι ένας Θεός μέσα μας κάνει τάξη και αρμονία το σώμα μας. Ένας Θεός που είναι μεγάλος κάνει τάξη και αρμονία όλο το γήινο, βασίλειο και με τους ανθρώπους πάνω. Ένας άλλος, θα λέγαμε, κομμάτι Θεού, γιατί όλο το ίδιο Θεός είναι, κάνει τάξη το σύμπαν. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω? Έτσι λοιπόν, όταν εμείς λοιπόν καταλάβουμε ότι ο Θεός είναι η τάξη, ότι ο Θεός είναι η κοσμοτέλεια, ότι ο Θεός είναι αυτά τα πράγματα και εμείς θέλουμε να γίνουμε υιοί του Θεού, πρέπει εμείς να φέρουμε τάξη και όχι εντροπικές ενέργειες. Και έτσι να φέρουμε την απόλυτη τάξη, σε εισαγωγικά, και γίνουμε ένα με το θέλημα του Θεού. Ένα με το θέμα της κοσμοτέλειας, αυτόματα θα φύγουν εντροπικές ενέργειες από μέσα μας, δεν θα αρρωσταίνουμε, δεν θα αποσυνθετόμαστε και μπορούμε να φτάσουμε σχεδόν στην αθανασία της μορφής, έτσι όπως την αναδομούμε και όπως την αναδομεί συνεχώς η συνείδησή μας. Γιατί? Γιατί μπορούμε να παίρνουμε, να παίρνουμε, να παίρνουμε και να διώχνουμε την ύλη με τέτοιο τρόπο ώστε να αντιδρούμε σε τάξη συνεχώς, χωρίς εντροπικές δυνάμεις, το σώμα μας, τη μορφή μας. Αυτό βέβαια για να γίνει, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να έρθουμε σε εκείνη τη συνδεσή κατάσταση, να είμαστε ένα με τον πατέρα μας μέσα. Έτσι, για να μπορούμε να εκμεταλλευτούμε την κοσμοτέλεια και όπως κάνει ο Θεός και μπορεί να διατηρεί, θα λέγαμε σε εγωγικά, αιώνια κάθε σύμπαν, έτσι να διατηρούμε αιώνια, θα λέγαμε, το δικό μας σύμπαν.